Φέτος, λόγω του καλού καιρού, πέσανε πάνω από 35 άτομα, ενώ πέρσι είχαν πέσει γύρω στα 20-23 παιδιά. Έχει πάρα πολύ καλό καιρό και ο τυχερός ήταν ο Γιώργος. Ο Μιχάλης ήταν. Φέτος το τύχει ο Μιχάλης. Ένα παιδί εδώ από το χωριό, από το Μιλοπόταμο. Θα ήθελα να ευχηθώ το 2014 να είναι ένα δημιουργικό έτος για όλους τους ανθρώπους, για όλο τον κόσμο. Επίσης, υγεία, αγάπη, χαρά για όλο τον κόσμο, τα χρόνια μου πολλά και το 2014 να είναι ένα έτος πιο ανθρώπινο για όλους τους φτωχούς ανθρώπους. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, καλή χρονιά, υγεία, ευτυχία. Όπως είδαμε, φέτος είχαμε περισσότερο κόσμο, ειδικά στους κολυμβητές που πέσανε να πιάσουν το σταυρό. Ο τυχερός ήταν ένας, ο Μιχάλης ο Παπαδόπουλος. Του ευχόμαστε υγεία, ευτυχία, να είναι καλά το παιδί. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι σε όλον τον κόσμο η αλληλεγγύη είναι καλό πράγμα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα σήμερα στους εορτάζοντες. Σήμερα γιορτάσαμε με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο για μια ακόμη φορά τα Θεοφάνεια εδώ στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μιλοποτάμου. Η συμμετοχή ήταν πέρα κάθε προσδοκίας. Είχαμε έναν αριθμό 37 ατόμων οι οποίοι πέσανε στο νερό για να πιάσουν το σταυρό. Νομίζω ότι ήταν πέρα του προσδοκούμενου. Από εκεί και πέρα εύχομαι για μια καλή χρονιά, ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Υγεία πάνω απ' όλα. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Υγεία. Η χρονιά αυτή να είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Πρωτίστως θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον πρόεδρο του τοπικού του Μιλοποτάμου, όλους αυτούς που συνέβαλαν ώστε να γίνει αυτή η λιμνούλα. Με την παρουσία μου, εγώ τιμώ τους κατοίκους του Μιλοποτάμου και θέλω να τους πω χρόνια πολλά όλους. Μιχάλη, είναι η πρώτη φορά που έχεις πέσει? Όχι, από μικρά παιδιά εδώ στο χωριό το έχουμε παράδοση. Από μικρά παιδιά βουτάμε. Έτσι το μάθαμε, έτσι προσπαθούμε να το παραδώσουμε στους νέους μας. Αλλά είναι η πρώτη φορά που τον έπιασα και το θεωρώ μεγάλη ευλογία για φέτος. Ελπίζω το 2014 να μας χαρίσει ό,τι μας στέρισε το 2013. Υγεία πάνω απ' όλα.